Εσάς πώς θα σας φαινόταν εάν σας κλέβαν την αγαπημένη σας πίτα? Την πίτα που η γιαγιά σας έφτιαξε με τόση αγάπη και τόσο κόπο για να σας κάνει δώρο. Εγώ θα έβρισκα τον ένοχο και θα του έλεγα δυο λογάκια, γιατί θα ήμουν έξω φρενών! Η Πονηρία Λεπού είναι ένα οικογενειακό παιχνίδι για 2-4 παίκτες για ηλικίες άνω των 5 ετών και το παιχνίδι κρατάει περίπου 20 λεπτά. Για να παίξουμε, ανοίγουμε το ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού και κάθε παίκτης παίρνει ένα πιόνι της επιλογής του και το τοποθετεί στο κεντρικό τετράγωνο. Ύστερα, ανακατεύουμε και βάζουμε κλειστές τις 16 κάρτες υπόπτων γύρω από το ταμπλό. Και στη συνέχεια, αποκαλύπτουμε τυχαία 2 από αυτές. Επιπλέον, τοποθετούμε την αλεπού στη θέση κίνησης και αφήνουμε τους 12 δείκτες στοιχείων κλειστούς σε μια στίβα κοντά μας μαζί με τα ζάρια. Τέλος, ανακατεύουμε τις 16 κάρτες κλεφτών και χωρίς να δούμε, βάζουμε μία στον αποκωδικοποιητή. Η κάρτα στον αποκωδικοποιητή κρύβει το όνομα του μοχθηρού κλέφτη που ψάχνουμε. Επομένως, είναι ώρα να ξεκινήσουμε το παιχνίδι για να το πιάσουμε. Παίζει πρώτος αυτός που έφαγε τελευταίος πίτα. Πού? Παίρνει τα ζάρια και πριν τα ρίξει ανακοινώνει εάν θα ψάξει για στοιχεία ή αν θα αποκαλύψει υπόπτους. Εάν θέλει να αποκαλύψει υπόπτους, πρέπει όλα τα ζάρια να δείχνουν μάτια. Ενώ αν θέλει να ψάξει για στοιχεία, πρέπει όλα τα ζάρια να δείχνουν πατούσες. Τα ζάρια μπορούμε να τα ρίξουμε μέχρι και 3 φορές, κρατώντας κάθε φορά στην άκρη αυτά που θέλουμε. Εάν δεν καταφέρουμε να ρίξουμε τα σωστά ζάρια, μετακινούμε την αλεπού 3 θέσεις και παίζει ο επόμενος παίκτης. Εάν όμως τα καταφέρουμε, τότε εκτελούμε την ενέργειά μας. Κάποιος λοιπόν που θέλει να αποκαλύψει υπόπτους και φέρει μάτια και στα 3 ζάρια, διαλέγει 2 κλειστές κάρτες υπόπτων και τις φανερώνει. Από την άλλη, αν θέλει να ψάξει για στοιχεία και φέρει πατούσες σε όλα τα ζάρια, τότε μετακινεί το πιόνι του 1 θέση για κάθε πατούσα που έφερε. Εάν κάποια στιγμή φτάσουμε σε μία πατημασιά, τότε εξετάζουμε ένα νέο στοιχείο. Σηκώνουμε λοιπόν ένα δείκτη στοιχείου από τη στίβα, τον τοποθετούμε στον αποκωδικοποιητή και τραβάμε το σύρτη. Εάν ο αποκωδικοποιητής δείξει πράσινο, αυτό σημαίνει πως ο κλέφτης φοράει το αντικείμενο που εξετάζουμε. Εάν όμως δεν δείξει τίποτα, τότε ο ένοχος δεν το φοράει. Με τη νέα πληροφορία που μόλις πήραμε, μπορούμε τώρα να εξετάσουμε τους φανερούς υπόπτους. Και αν κάποιος δεν ταιριάζει με την περιγραφή, μπορούμε να τον αφαιρέσουμε από το παιχνίδι. Στη συνέχεια, βάζουμε το στοιχείο που μελετήσαμε στο ταμπλό, πάνω στην πατημασιά που βρισκόμαστε. Το παιχνίδι συνεχίζεται και συνεργαζόμαστε για να ξετρυπώσουμε τον κλέφτη και να τον βιάσουμε πριν μας ξεφύγει. Εάν κάποια στιγμή καταφέρουμε να αποκλείσουμε όλους τους υπόπτους εκτός από έναν, τότε ελέγχουμε αν αυτός είναι ο κλέφτης, κοιτώντας την κάρτα του αποκωδικοποιητή. Εάν είναι, τότε νικάμε. Εάν όμως η αλεπού καταφέρει να φτάσει στη φωλιά της πριν προλάβουμε να αποκαλύψουμε τον ένοχο, τότε χάνουμε. Βέβαια, εάν πιστεύουμε πως έχουμε βρει τον κλέφτη, παρότι υπάρχουν ακόμα ύποπτοι στο τραπέζι, μπορούμε να ρισκάρουμε, κοιτώντας τον αποκωδικοποιητή και αν έχουμε δίκιο, νικάμε. Αν όχι, νικάει η αλεπού επειδή μας ξεγέλασε. Και αυτή ήταν η Πονηρή Αλεπού, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για όλους τους μικρούς detective που θέλουν να δουλέψουν ενάντια στο έγκλημα και τη ζαβολιά. Είμαι η Φιώνα και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο «Η Κάισα παρουσιάζει». Εάν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω, κάντε like στο βίντεο και φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, μια εγγραφή στο κανάλι μας. Γεια! Αθηνά Κρουμίδα! Εσάς πώς θα σας φαινόταν αν σας κλέβανε την αγαπημένη σας πίτα? Την πίτα που η γιαγιά... Που η γιαγιά σας την έφτιαξε με αγάπη. Μην την ενοχλείς. Λήψη 3. Η γιαγιά σας έφτιαξε με τόση αγάπη. Λήψη 4. Αχ, χωρίς! Επίσης να αξίζει να μετράς πάνω από τα κάτω.